Απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Μπογκοτά ως την Κυριακή προκειμένου να διασφαλιστεί δημόσια τάξη και ασφάλεια των κατοίκων, επέβαλε ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε. Με χρήση δακρυγόνων και βοβίδων κρότου, η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει διαδήλωση κατοίκων των νοτιών προαστίων της Κολομβιανής πρωτεύουσας κοντά σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, οι οποίοι είχαν υποστεί ζημιές στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης. Καταστήματα αλληλατήθηκαν και λεωφορεία δέχτηκαν επίθεση. Πριν από λίγα λεπτά, ο ανώτατος διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων και της αστυνομίας και σε συντονισμό με τον δήμαρχο της Μπογκοτά, Ερίκε Πεναλόσα, εξέδωσε απαγόρευση της κυκλοφορίας για τις περιοχές Κένεντι, Θιουδάδ Μπολιβάρ, η Μπόσα, από τις 8 το βράδυ και για όλη την Μπογκοτά που ξεκινάει από τις 9 το βράδυ. Ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Ερίκο Πεναλόσα, ανακοίνωσε την επιβολή του ξηρού νόμου, την απαγόρευση δηλαδή πώληση αλκοολούχων ποτών ως το μεσημέρι του Σαββάτου, για το φόβο των βανδάλων, όπως λέει, ενώ προσέθεσε ότι σχεδόν 20.000 αστυνομικοί και στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στην Μπογκοτά και έχουν προχωρήσει σε 230 συλλήψεις. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, τρεις πολίτες σκοτώθηκαν